Hey, boxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε, καλώς όσες σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς The Road So Far. Μάγος, έχετε εδώ πέρα ο μάγος μαζί μας πάντα προκειμένου να σας παρουσιάσουμε για το τι συνέβη για οποιοδήποτε μήνα εμείς ολοκληρώσαμε με τα παιχνίδια τα οποία εμείς παίξαμε. Έτσι λοιπόν, έχω να πω το εξής, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Μήνας Ιούνιος, σιγά σιγά μπαίνει η ζέστη, φεύγει το κρύο και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε στις παραλίες. Βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και καλού κακού βέβαια είναι και πρέπει εμείς και να προσέχουμε. Αλλά θα τα πούμε βέβαια στο τέλος το τι θα γίνει, στο τέλος του επεισοδίου, να πω και εγώ τη γνώμη μου. Απλά πάμε λίγο να πούμε εδώ τι κάναμε για αυτό το μήνα ο οποίος μας πέρασε. Ένα ωραίο παιχνίδι, το Singularity, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο μέχρι στιγμής είναι ένα νέο παιχνίδι στο κανάλι μας, το οποίο αυτό το Singularity είναι, σχετίζεται πιο πολύ καλά με εμάς τους ήρωες που καλά πολεμάμε. Για να πάμε να σταματήσουμε μια πηγή, η οποία αυτή η πηγή πρέπει να προλάβουμε πρώτα εμείς να φτάσουμε πριν φτάσει ο κακός, για να μην και καλά αλλάξει το παρελθόν μας, για να φτιάξει ένα δικό του μέλλον, πιο κακό. Εμείς έχουμε μια συσκευή στο χέρι μας, η οποία και καλά αυτή η συσκευή μας δίνει το δικαίωμα να τηλεμεταφερόμαστε μεταξύ μέλλον και παρελθόντος, και συνεχίζει την περιπέτειά μας μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την πηγή, σε αυτό το μεγάλο εργοστάσιο, προκειμένου και καλά να νικήσουμε τον κακό. Και στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση για ό,τι γίνεται, για ό,τι πρέπει εμείς να κάνουμε, ή θα παραμείνουμε έτσι με αυτό το παρόν που έχουμε, ή θα αλλάξουμε το μέλλον μας, λίγο πειράζοντας το παρελθόν. Μόνο αυτό έχω να πω. Όσον αφορά το Singularity, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει βέβαια και ωραία όπλα, πολεμάς και εξωγήινους, έχει και τα μυστήριά του. Είναι ωραίο πολεμικό παιχνίδι. Ένα νέο παιχνίδι στο κανάλι μας ακόμα είναι το The Witcher 3 The Wild Hunt. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, ο μάγος, τα προηγούμενα τα Witcher τα παιχνίδια δεν τα είχα παίξει καθόλου. Αυτό με ενθουσίασε πάρα πολύ, ήθελα να το παίξω από το παρελθόν αυτό, αλλά εντάξει, το βρήκα τώρα σε προσφορά, το πήρα από το Steam και είναι τεράστιο παιχνίδι, δηλαδή σιγά σιγά θα προσπαθήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνω ό,τι μπορώ εγώ off camera, αλλά πιο πολύ θέλω να τερματίσω λίγο το Assassin's Creed το Odyssey και μετά να πιάσω το Witcher 3, γιατί αυτό έχει πολλά κουμπιά, έχει πολλά μυστήρια, έχει πολλά μαγικά, πολλά όπλα, έχει εξελίσσεται, δηλαδή η περιπέτειά του είναι τεράστια. Δεν έχω ξανασχοληθεί εγώ με Witcher παιχνίδια κτλ. Και επειδή είχα δει το trailer και τα γραφικά του και το gameplay του εκεί πέρα στο YouTube, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι δεν ξέρω πώς θα ξεδιπλώσει η περιπέτειά του, αλλά πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης. Μέχρι στιγμής για αρχή έχει πολύ διάλογο και ο διάλογος βέβαια εντάξει, όσο μπορώ το κρατάω, μεταφράζω αυτά που λένε για να είναι πιο ευχάριστο το παιχνίδι, αλλά μου αρέσει, ας πούμε, ακόμα μου αρέσουν και οι μάχες που γίνονται. Έχει τα μαγικά του, έχει και τα σπαθιά του, έχει και όλα. Έχει και τους δαίμονές του, έχει τα μεγάλα πουλιά εκεί πέρα τα οποία εμείς αντιμετωπίζουμε και πιστεύω θα δούμε και άλλα πράγματα σαν κι αυτό στην πορεία. Γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι το The Lord of the Rings. Έτσι, σε φαντασία μου, στο μυαλό μου. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, αυτό ήταν το The Witcher 3 The Wild Hunt. Το Assassin's Creed το Odyssey. Είναι βέβαια πιο εξελιγμένο από το Assassin's Creed το Origins. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Είμαστε σε ένα ακόμα πιο πολύ χαμηλό level που πρέπει βέβαια από εδώ και πέρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το φτάσουμε σε πιο υψηλό το level σε εμάς τον ήρωά μας, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είμαστε σε μια περιοχή, σε άλλες περιοχές δεν μπορούμε να επεκταθούμε γιατί είναι επικίνδυνες και ειδικά όταν σου βγάζει εχθρούς με μεγάλα κρανία κόκκινα, εκεί σε χτυπάνε και αγκαρία σε σκοτώνουν. Οπότε εμείς πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε τις αποστολές μας, να ανεβάσουμε όσο πιο μπορούμε το level. Εγώ τι θα κάνω βέβαια, off camera, όταν δεν θα κάνω επεισόδιο off camera, εγώ απλά θα προσπαθήσω εκεί πέρα να καλύπτω οποιοδήποτε ερωτηματικό υπάρχει στον χάρτη. Θα κάνω τα fast travel, ώστε να μπορέσω εγώ μέσα σε ένα επεισόδιο να μπορέσω να πηγαίνω σε αυτά τα fast travel, σε αυτές τις περιοχές για να κάνουμε τις αποστολές για να βγαίνει ένα επεισόδιο. Και εν τω μεταξύ, εγώ ξαναλέω πάλι off camera, θα προσπαθήσω να τον ανεβάσω πιο πολύ το level για να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μέχρι να επεκταθούμε σε άλλες περιοχές. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά μας και πάρα πολύ ακόμα, δηλαδή έχουμε πολλά επεισόδια να κάνουμε πάνω σε αυτό και πιστεύω θα περιμένω εκπλήξεις από αυτό το παιχνίδι και πραγματικά θα διαρκέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι μέχρι να το τελειώσουμε. Αυτό ήταν το Assassin's Creed Odyssey. Χώρο παιχνίδι. Ένα ωραίο χώρο παιχνίδι το οποίο έβαλα στο κανάλι μου ήταν το Imitation, Imitation The Eight Suicide Note. Σε κυνηγούσε, ας πούμε, εκεί πέρα ένα φάντασμα, ένα σκαγός εκεί πέρα, ο οποίος και καλά μας έπιανε, σε σκότωνα καριέρα. Αυτό το, απλά εντάξει, ήταν ένα indie χώρο το οποίο και καλά έπρεπε να καλυφθείς, να βρεις τα μυστήρια μέσα σε ένα εκεί πέρα σπίτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, σε ένα μεγάλο χώρο, σε πολλά δωμάτια εκεί πέρα, πρέπει να προσπαθήσεις να τρέξεις, για να μην σε πιάσει αυτός ο κακός,
για να μπορέσει και καλά, ας πούμε, να μαζέψει κάποια στοιχεία, κάποια χαρτιά για να μπορέσει να ολοκληρώσει και καλά το χώρο το παιχνίδι. Το προσπάθησα πάρα πολλές φορές, δεν τα κατάφερα, έκανα ό,τι μπορούσα. Εντάξει, οποιοδήποτε καλύτερος από εμένα είναι gamer, μπορεί να το παίξει αυτό το παιχνίδι, να μπορέσει ας πούμε, να καταφέρει να βρει όλα τα χαρτιά και να ξεφύγει από αυτό το κακό το πνεύμα από εκεί πέρα, ο οποίος μας κυνηγάει αυτός εκεί πέρα. Πάντως, στα χώρα τα παιχνίδια, εντάξει, ο καθένας πρέπει να έχει ας πούμε, λίγο πιο πολύ ψυχραιμία, γερά νεύρα, μη φοβάται, όλα είναι ψεύτικα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Απλά εντάξει, είναι ενθουσιώδης ας πούμε και τα jump scares που και που γίνονται και απλά τρομάζεις και κάπου εκεί ας πούμε βλέπεις εσύ και καλά αποκτάς την εμπειρία του παιχνιδιού αυτού. Εντάξει παιδιά, αυτό έχω να πω μόνο. Αυτός ήταν ο Slenderman. Είχα παίξει παιχνίδι ας πούμε κάποτε με αυτό το κακό μας κυνηγάει. Slenderman λεγότανε, The Return, κάπως έτσι. Στα χώρα τα παιχνίδια όπως θέλει να πάει να δει, ας δει το playlist. Απλά σε κυνηγάει εκεί πέρα ο Slender, σε κυνηγάει μέχρι εσύ να συλλέξει τα στοιχεία όλα αυτά εκεί πέρα. Βέβαια δεν είναι μόνο το Slenderman τώρα που το θυμήθηκα, είναι ακόμα και ένα πνεύμα κακό μαύρο το οποίο εκτός από το Slenderman όταν πλησιάζει προς το τέλος σε κυνηγάει και ένα άλλο κακό πνεύμα. Εντάξει. Ό,τι μπορείς κάνεις. Κρύψου, τρέξε, προσπάθησε να το ολοκληρώσεις. Εντάξει παιδιά. Αυτό ήταν το χώρο το παιχνίδι μας το Imitation The Age Suicide Note. Μετά ξεκινήσαμε επιτέλους και τα vlogs ούτως ώστε να μπορέσουμε να γνωριστούμε μεταξύ μας. Κάναμε ας πούμε το επεισόδιο «Αχ αυτό το καλώδιο», είχα βάψει εκεί πέρα ένα δωμάτιο, απλά υπήρξε ένα καλώδιο που ήταν κάτω από το air condition, το οποίο αυτό και καλά φαινόταν πάρα πολύ άσχημο στο χρώμα του τοίχου. Ήθελα να το βάψω, το έβαψα, έριξα και όλη τη διαδικασία που ακολούθησα για να το βάψω. Μετά ένα ωραίο vlog ήταν η σπηλιά του παιχταρά, έκανα ένα room tour στο δωμάτιό μου για το τι εξοπλισμό έχω εδώ πέρα εγώ στο δωμάτιό μου, ποια είναι τα πράγματά μου εδώ μέσα. Και μετά κάναμε και ο καθαρισμός του τέρατος, ανοίξαμε το PC, το καθαρίσαμε, το βγάλαμε έξω στο μπαλκόνι, το φυσήξαμε με το blower, πήγαμε στο μπάνιο, μετά πήραμε τα φίλτρα, τα κάναμε μπάνιο, ρίξαμε νερό πάνω στα φίλτρα, τα καθαρίσαμε και με αυτόν τον τρόπο, από εκεί και πέρα, κάναμε το PC μας πεντακάθαρο. Μετέπειτα κάναμε και ένα ακόμα ωραίο vlog για αυτό το μήνα τον Ιούνιο, ήταν η ψήξη του επεξεργαστή λεγότανε, το οποίο για καλά έβγαλα τη thermal paste. Έβγαλα την thermal paste που είχε πάνω στον επεξεργαστή την παλιά. Βέβαια εκεί πρέπει να την καθαρίσεις με ένα ωραίο βαβάκι με λίγο ενόπνευμα άσπρο. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι όπως μπορεί, εγώ έτσι το κάνω. Έβαλα μια άλλη εκεί πέρα thermal paste της Cooler Master και με αυτόν τον τρόπο και καλά έλεξα τις θερμοκρασίες για το και καλά σε τι θερμοκρασία φτάνει και καλά το PC μου, ο υπολογιστής μου. Είδα την όλα εντάξει, ok. Απλά ήθελα πιο πολύ να βγάλω ένα vlog για να δείξω πιο πολύ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για να αλλάξουμε thermal paste σε έναν υπολογιστή. Αυτά όσον αφορά πιο πολύ με τα vlogs. Άλλο ένα το οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε για το μήνα του Ιούνιου είναι οι ανακοινώσεις μας. Έκανα το πρώτο μου βίντεο και έκανα και άλλα βίντεο εκεί πέρα όσον αφορά τις ανακοινώσεις, οπότε ήταν να κάνω εγώ ένα live παιχνίδι, το οποίο από εδώ και πέρα τα live τα παιχνίδια θα γίνονται κάθε Σάββατο. Το οποίο βέβαια πρωτού γίνει το live θα γίνεται μια ανακοίνωση και θα λέω τάδε ώρα θα εμφανιστώ στο Facebook, στο YouTube, θα εμφανιστώ τάδε ώρα εκεί πέρα, θα παίξω το τάδε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν κάναμε κάποιες ωραίες ανακοινώσεις όπου και αν ήμουνα και τις ανέβαζα στο YouTube, το βλέπατε και όσοι θέλανε, όσοι άτομα εργόντουσαν, βλέπανε το παιχνίδι το οποίο το έπαιζα εγώ σε live. Αυτό έχω να πω. Μετά, βάλαμε δύο παιχνίδια καινούργια στο κανάλι μας, το οποίο το πρώτο ήταν το Sunk, το πρώτο παιχνίδι που ονομαζόταν Sunk, το οποίο εκεί πέρα και καλά είναι εκεί πέρα ένας κομμάντο, ο οποίος αυτός και καλά κυνηγάει να σκοτώσει μια ομάδα κακών, ο οποίος αυτός ήταν μέλος αυτής της ομάδας, και γιατί και καλά σκότωσαν λέει τους δικούς του, τους συγγενείς του και πήγαν να σκοτώσουν και τον ίδιο, δεν τα καταφέρανε. Βέβαια εμείς ζήσαμε την περιπέτεια και στο τέλος το ολοκληρώσαμε αυτό το παιχνίδι. Έχω να πω το εξής ότι τα boss fights ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά βέβαια η περιπέτεια που είχα εγώ με αυτόν τον κομμάτι εκεί πέρα τον Shank ήταν απίστευτη, πάρα πολύ ωραία, έπαιρνε τα όπλα του και απλά έσφαζε κόσμο εκεί πέρα. Το δεύτερο παιχνίδι είναι το Shank το 2. Το Shank το 2 πάλι ξαναεμφανίζεται το Shank, μόνο που αυτή τη φορά και καλά ξεκινάει από το Pullman και κάπου εκεί γνωρίζει ένα πιτσιρικά και ξεκινάει πάλι η περιπέτεια να και καλά να πάει να σφάζει κόσμο γιατί κάποιος τον ενόχλησε και πήγε καλά πάλι να σώσει μια γυναίκα. Δικιά του ήταν, συγγενής του ήταν, φτάσαμε στο τέλος που το ολοκληρώσαμε και αυτό το παιχνίδι.
που πάλι θα πω το εξής, ότι έζησα την περιπέτεια, ήταν πάρα πολύ ωραία η περιπέτεια. Φτάσαμε στο τέλος και εκεί πέρα κάπου εκεί η γυναίκα, η οποία εμείς προσπαθούσαμε να σώσουμε, καταφέραμε εκεί πέρα, την είδαμε και μετά φτάσαμε στο γιατρό και φτάσαμε μετά στο Final Boss. Και πραγματικά στο τέλος και καλά έδειξε καλά ότι ο Σανκ συνεχίζει την πορεία του και καλά σε νέες περιπέτειες. Πιστεύω να βγάλει και Σανκ 3, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν θα. Αλλά οπωσδήποτε λέω θα το πάρω, το βάλω στο κανάλι μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ ωραία όπλα, είχε πάρα πολύ ωραία γραφικά. Βέβαια εντάξει ήταν τα 2D γραφικά, ήταν σαν να παίζεις Rayman τέτοια φάση. Αλλά η περιπέτεια ήταν ωραία, λες σκότωνες κόσμο, είχε άγχος, αγωνία και τα boss fights στο Σανκ το 2 ήταν και αυτά εξίσου ωραία. Έδειχνε βέβαια και την ιστορία του και το πώς εξελισσόταν και ποια ήταν η αρχή και ποια το τέλος. Εντάξει παιδιά, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια, το Sunk το 1 και το Sunk το 2. Τώρα, νέο παιχνίδι στο κανάλι μας και είναι καιρός τώρα να ξεκινήσω να παίζω και τα Crysis στα παιχνίδια. Το Crysis το 1 το παιχνίδι, δεν είχα ξανασχοληθεί στο παρελθόν ποτέ με παιχνίδια Crysis, αλλά το Crysis το 1 με ενθουσίασε πάρα πολύ. Είναι εκεί πέρα ένα στρατιώτης ο οποίος καλά φοράει μια στολή. Αυτή η στολή του δίνει τη δυνατότητα π.χ. να έχει maximum, όπως το λέει κιόλας, maximum δύναμη, maximum ταχύτητα, maximum άμυνα και να τον κάνει ακόμα και αόρατο. Και βέβαια η περιπέτειά μας εξελίσσεται σε ένα νησί που εκεί πέρα στο νησί και καλά πολεμάμε εκεί πέρα τους Κινέζους, τους Κορεάτες, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα οι στρατιώτες, που και καλά στο τέλος, από ό,τι κατάλαβα, καρδιάκια που προχωρούσα και πρωτού φτάσω στο τέλος του επεισοδίου, μας επιτέθηκε εκεί πέρα ένα κακό μεγάλο ρομπότ. Δεν ξέραμε τι είναι αυτό, θα το μάθουμε στην πορεία βέβαια, αλλά πιστεύω αν το Crysis το 1 είναι τόσο ωραίο, το Crysis το 2 και το Crysis το 2 και το Crysis το 3 πιστεύω θα είναι εξίσου πιο καλύτερα. Όχι, το 1 είναι, δεν είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει παιδιά. Λοιπόν, αυτά για το μήνα του Ιούνιο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, πιστεύω να περάσουμε ωραία και πάνω απ' όλα θέλω να προφυλαχτούμε από αυτόν τον κακό τον ιό. Κακός καλός μπήκε στη ζωή μας, πρέπει να οριμάσουμε εμείς σαν άνθρωποι, πρέπει να προστατευτούμε. Εγώ εδώ πέρα θα είμαι πάντοτε να παίζω παιχνίδια, όποιος ας πούμε κάθεται μόνος του εκεί πέρα οτιδήποτε μπορεί να δει ένα βίντεό μου στο YouTube, αν του αρέσει βέβαια. Αλλά καλό κακό πρέπει να προστατευόμαστε γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πολύ δύσκολες και πολύ επικίνδυνες. Μόνο αυτό το πράγμα έχω να πω. Εντάξει παιδιά. Αυτά λοιπόν για το μήνα τον Ιούνιο. Πιστεύω τον Ιούλιο. Ακόμα ο Αύγουστος δεν ήρθε, φαντάσου. Τον Ιούλιο πιστεύω θα κάνουμε ακόμα πιο πολλά πράγματα, θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια. Εντάξει παιδιά. Λοιπόν, θα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο της σειράς The Road So Far. Γεια σας και καλή συνέχεια.